Κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε για το ποιος θα νικούσε σε μια μάχη μεταξύ του Σπινόσαυρου και του Τυρανόσαυρου Rex. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας παίξει το νέο intro. Το πρώτο κριτήριο με το οποίο θα ξεκινήσουμε αυτό το debate είναι η ανθεκτικότητα και η δύναμη. Ας δούμε πρώτα τον Τυρανόσαυρο. Συνήθως κυνήγαγε ζώα όπως τριοκεράτοπες, αγγυλόσαυρους και εντμοντόσαυρους. Πάλευε κιόλας για τα θυράματά του για να τα σκοτώσει βέβαια. Και είχε πολύ καλή ανθεκτικότητα, να το ξέρετε. Μερικά από τα θυράματα είναι τα παρακάτω τα οποία θα βρεθούν τώρα στην οθόνη σας. Και τώρα πάμε στη δύναμη και την ανθεκτικότητα του Σπινόσαυρου. Η ανθεκτικότητα του Σπινόσαυρου ήταν χάλια λόγω του πτεργίου. Και ακούστε γιατί του πτεργίου. Πολύ απλά, εάν τραυματιζόταν ή έσπαγε, πολύ απλά θα πέθαινε σε ένα λεπτό. Επίσης, ο Σπινόσαυρος είναι ψαροφάγος δεινόσαυρος, οπότε δεν κυνήγαγε άλλα ζώα. Και δεν ήταν αθλητικός τύπος, δηλαδή δεν ήταν τόσο του τρεξίματος ο Σπινόσαυρος. Και τώρα πάμε στην ταχύτητα και την ευκαινησία. Αν και ο Τυρανόσαυρος στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο άλλα αρπακτικά, όπως είχα αναφέρει και στο πρώτο επεισόδιο της Περιστροϊκής Πανίδας, είχε ένα ειδικό κόκαλο το οποίο το επέτρεπε να είναι ευκίνητος, ονόματι κόκαλο Ήλια. Από την άλλη, ο Σπινόσαυρος δεν ήταν καθόλου του τρεξίματος. Και κάτι θα μου γράψει στα σχόλια. Ο Σπινόσαυρος δεν είχε ταχύτητα νερού και δεν ήταν καλός κολυμβητής. Λοιπόν, αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2022, αλλά τώρα το συνειδητοποιούν οι παλαιοντολόγοι, είναι ότι στην πραγματικότητα ο Σπινόσαυρος δεν ήταν τόσο καλός κολυμβητής. Και αυτό λόγω του σωματότυπού του, αλλά αυτό είναι βίντεο για άλλη φορά. Επόμενο προτέρημα που θα αναλύσουμε είναι η φυΐα. Ο Τυρανόσαυρος νικάει σε αυτό διότι είχε συγκεκριμένα νεύρα τα οποία του επέτρεπαν να έχει τον εγκέφαλο συγκεντρωμένο και επίσης μια τελευταία έρευνα η οποία λέει ότι ο Τυρανόσαυρος είχε ίσο IQ με εκείνο ενός χιμπατζή. Ο Τυρανόσαυρος πολύ απλά δεν νικάει γιατί είχε μικρό εγκέφαλο. Τώρα πάμε στα όπλα και τις ικανότητες. Αυτό το παίρνει ο Τυρανόσαυρος, μα όπως ανέφερα και πριν, μια έρευνα έδειξε ότι λόγω του σωματότυπού του ο Τυρανόσαυρος δεν ήταν καλός κολυμβητής. Αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι μπορούσε να κολυμπήσει, αλλά δεν μπορούσε να βουτήξει τόσο βαθιά. Και τα όπλα πάνω στο Σπινόσαυρο λόγω των μεγάλων χεριών του, όχι ότι ο Τυρανόσαυρος είχε άχρηστα μικρά χεράκια όπως κάποιοι λένε ή λέτε. Ο Τυρανόσαυρος λογικά μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του όταν στην κοντινή απόσταση για να γρατζουνίσει το στήραμά του. Επόμενο κριτήριο είναι το δάγκωμα. Το πάει στον Τυρανόσαυρο διότι ο Τυρανόσαυρος είχε δάγκωμα δυνατότερο και από αυτό ενός μεγάλου λευκού γαρχαρία. Αλλά το δάγκωμά του υπολογίζεται κάπου στα 35.000 νιούτων. Το πολύ συζητημένο αλλά και τελευταίο κριτήριο είναι το μέγεθος. Όπως είχα αναφέρει στην Περιστροϊκή Πανίδα στο επεισόδιο για τον Σπινόσαυρο, είχα πει αυτό. Το μέγεθος των ζώων εξαρτάται από το βάρος τους πλέον. Ο Τυρανόσαυρος ήταν κάπου στους 10 με 12 τόνους και με σπέσιμενς να φτάνουν μέχρι και τους 12,5 τόνους. Ενώ ο Σπινόσαυρος ήταν κάπου στους 7 τόνους. Απογοητευτικό. Αλλά αν αναφερόμασταν σε μήκος και ύψος, ο Σπινόσαυρος θα νίκαγε γιατί έχει και boost το πτερύγιο, αλλά και είναι και μακρύς κιόλας, το βλέπετε κιόλας. Έχουμε και ολόκληρο size comparison εδώ. Τέλος πάντων.